Ναι. Θα προσπαθήσω σε 2-3 λεπτά, γιατί είναι σημαντικό θέμα. Θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό και να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, μόνο για τα θέματα της λίστας Λαγκάρτ ή και για τα άλλα θέματα που πήγαν εισηγητικά. Μετά θα πάρει το λόγο να... Μόνο για το θέμα της λίστας Λαγκάρτ. Από τις προγραμματικές δηλώσεις ήμουν σαφής ως προς το θέμα αυτό. Και κατατέθηκε και σχετικό έγγραφο, σχετικός πίνακας στα πρακτικά για το θέμα αυτό. Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι σαφέστατη. Επειδή υπάρχει κίνδυνος παραγραφής υποθέσεων της λίστας Λαγκάρτ και άλλων σοβαρών υποθέσεων φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να παρατείνει την παραγραφή κατά ένα έτος. Και από τις προγραμματικές δηλώσεις ήμουν σαφής. Να αναφέρεται η παραγραφή στις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες, ένα. Δεύτερον, υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου μέχρι τις 31/12/15. Αυτά είπα μέχρι τις 31/12/15. Για όποιες υποθέσεις εκδοθούν εντολές ελέγχου και για όποιες υποθέσεις υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες, να δοθεί παράταση κατά ένα έτος. Η λίστα Λαγκάρτ είναι εισαγγελική παραγγελία και εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση, όπως και πολλές άλλες εισαγγελικές παραγγελίες που έχουμε σε εκκρεμότητα. Δεν προτείνουμε μία συνολική παράταση της παραγραφής για όλες τις υποθέσεις. Προτείνουμε μία παράταση της παραγραφής για συγκεκριμένες υποθέσεις. Και το κάνουμε αυτό διότι η ελεγκτική δυνατότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι συγκεκριμένη. Εγώ απαντάω στο ερώτημα για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, αλλά παράκληση κάποια στιγμή, όχι σήμερα, να κάνουμε την κουβέντα και πώς φτάσαμε στην παραγραφή της υπόθεσης λίστας Λαγκάρτ και πώς φτάσαμε στις τεράστιες ευθύνες αυτών των υποθέσεων και το ποιοι έχουν τις ευθύνες που εδώ έπρεπε να στηθούν ειδικά δικαστήρια για το ότι αυτές οι υποθέσεις στην ουσία έχουν οδηγηθεί στην ελεκτική απαξίωση. Διότι αν δείτε, αν διαιρέσετε τον αριθμό των 300 ελεκτών, ούτε 300, οι οποίοι έχει χρεωθεί η λίστα Λαγκάρτ στις 2.062 περιπτώσεις, βεβαίως και υπάρχει μία ευθύνη στο πώς αυτή η περίπτωση απαξιώθηκε ελεκτικά. Και επειδή πολύ σωστά μπαίνει το ερώτημα, εσύ τι έκανες στο πόλεμο εσύ, πολύ σωστά μπαίνει το ερώτημα, θα απαντήσουμε όταν γίνει αναλυτική συζήτηση και τι κάναμε εμείς από το Φεβρουάριο και μετά και το τι κάνανε οι προηγούμενοι. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα της παραγραφής, σαφέστατο. Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης... Κύριε Βρούτση, παρακαλώ. Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι αυτή, αποτυπώθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις, την επαναλαμβάνω, ελπίζω για τελευταία φορά, και μόλις είμαστε έτοιμοι θα φέρουμε και αντίστοιχη νομοθετική διάταξη με το περιεχόμενο αυτό που σας είπα. Κύριε Αλεξιάδη, από πού προκύπτει, εγώ δεν ξέρω πολύ νομικά και μάλλον καθόλου, από πού προκύπτει η παραγραφή? Υπάρχει από τον ποινικό κώδικα, από οποιοδήποτε ας πούμε πράγμα έχει γίνει απόφαση της Ελληνικής Βουλής προηγουμένως ότι παραγράφει, από πού προκύπτει και λέμε τώρα για παράταση ορισμένων κατηγοριών. Το επίθετο του οποίου δεν επιτρέπεται να πω για να το διαγράψουμε μετά τα πρακτικά της Βουλής. Έχουμε άλλη παραγραφή για ένα αδίκημα ως προς το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης για να κάνει έλεγχο και άλλο χρονικό διάστημα ως προς το ποινικό κομμάτι της τακτικής δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή στο μέλλον να δούμε τα αδικήματα αυτά, να συγχρονιστούν και να δούμε τι γίνεται. Άλλη χρονική διάρκεια έχει η παραγραφή στη φορολογική διοίκηση και άλλη παραγραφή έχει υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη. Αυτό είναι δυστυχώς αυτό που υπάρχει σήμερα. Στη λίστα Λαγκάρτ έχουμε παράταση παραγραφής, ελέγχουμε τη χρήση 2000-2001, έχουμε παράταση παραγραφής και για να είμαστε και λογικοί, δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε μια επιχείρηση μετά από 15 χρόνια και να λέμε φέρε τα αρχεία τότε, φέρε αυτό, φέρε το ένα, φέρε το άλλο. Πρέπει να κλείσουμε αυτές τις πληγές των ληστών με γιώτα της ντροπής και πρέπει να πάμε στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Ωραία. Ο κύριος Παρασκευόπουλος. Όχι. Μισό λεπτό. Θα μιλήσει ο κύριος Παρασκευόπουλος, θα πάρει το λόγο εσείς. Μια χαρά πάει κουβέντα. Σε παρακαλώ, κύριε Κουτσούκο.
Κύριε Κουτσούκο, πάει πολύ καλά η κουβέντα. Θα το πεις μετά. Μα θα το πεις μετά, μετά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πώς θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν, ευχαριστώ. Δική μου διευκρίνηση είναι πολύ απλή. Ο χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων είναι ανεξάρτητος από το αν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε λίστα. Σε ό,τι αφορά την ποινική παραγραφή, είναι δεν είναι στη λίστα, ο χρόνος προσδιορίζεται της παραγραφής, η παραγραφή προσδιορίζεται από το χρόνο τέλεσης του εγκλήματος και το ύψος της ποινής. Αυτή είναι η απάντησή μου και είναι πάρα πολύ απλή και καθαρή. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Παρεμβαίνω στη συζήτηση γιατί εμβόλυμα είναι και ένα σοβαρό θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σύντομα όμως μόνο. Πάρα πολύ σύντομα. Εάν κατάλαβα καλά και θέλω να με διορθώσει ο παριστάμενος αναπληρωτής υπουργός, αλλιώς να διορθώσει όσα είπε, δημιουργείται ένα τεράστιο μείζον, βόμβα έριξε στη Βουλή. Γιατί με βάση τον πίνακα που μας μοίρασε στις προγραμματικές δηλώσεις, οι υποθέσεις της Λίσσας Λαγκάρτ αφορούν 2.062 ονόματα. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Υπουργός νωρίτερα, ο κύριος Αλεξιάδης, ότι είναι πολιτική βούληση της κυβέρνησης να φέρει παράταση της μη παραγραφής για όσους είναι στον εισαγγελέα και για όσους έχει δοθεί εντολή. Αυτές με βάση τον πίνακα συνολικά και οι λεεκθέντες συνολικά είναι 481. Άρα μείον από 2062 μείον 481 είναι 1581 υποθέσεις που θα παραγραφούν. Αυτό μας είπατε? Αυτό δεν πρέπει να δοθεί αυτή η διευκρίνηση? Ναι, μισό λεφτό, μισό λεφτό. Σε παρακαλώ, μη φωνάζετε. Πρόεδρε, άκουσα να σου πω. Μη φωνάζετε. Μαζέψου. Δεν τρέπεστε όχι σε μένα. Κύριε Κουτσούκο, σας παρακαλώ. Κύριε Κουτσούκο. Το κατάλαβες έτσι όπως θα έχετε κάνει. Κύριε Κουτσούκο. Να είσαι κόσμιος και κύριε αυτοί. Κουτσούκο, σας παρακαλώ. Τι να πει, δεν τρέπεσαι. Μια χαρά πήγαινε. Το λες, που είσαι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας που καλύπτει τα πότε λες και κύριε Κουτσούκο. Το εκατομμύριο. Το κύριε πήγετε. Κουτσούκο. Σε παρακαλώ πολύ. Κύριε Κουτσούκο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δεν σε ενοχλήσε κανένας. Έκανες μία τοποθέτηση, ο διάλογος πήγε. Τι μου είπε? Δεν άκουσα, όχι. Μου είπε αν δεν ντρέπομαι. Δεν σε μένα απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο? Για ησυχία, για ησυχία. Κύριε Κουτσούκο, έληξε. Τώρα θα φωνάζετε εσείς. Ο κύριος Κουτσούκος δεν θέλει υπερασπιστές. Καθίστε κάτω, κύριε Κουτσούκο. Μια χαρά πήγαινε κουβέντα, τι την πυροδοτήσατε τώρα? Λοιπόν, ο κύριος Αλεξιάδης και τελειώνει το θέμα. Εγώ απορώ γιατί έρχεται και επανέρχεται ένα θέμα το οποίο από τις προγραμματικές δηλώσεις η κυβέρνηση ήταν σαφέστατη ως προς το τι υπάρχει και το τι θέλει να γίνει. Εμείς το ανοίξαμε το θέμα. Διότι εδώ πρέπει να απαντηθεί κάποτε το ερώτημα. Από το 2010 που το ελληνικό δημόσιο παρέλαβε τη λίστα Λαγκάρτ μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 που δόθηκε στο ΣΔΟΕ και το ΣΔΟΕ αμέσως στους οικονομικούς εισαγγελείς και ξεκίνησε ο έλεγχος και τελείωσε όλο αυτό το συνεφάκι που υπήρχε, αν μπορεί να αξιοποιηθεί και όλα αυτά τα περίεργα. Διότι εδώ υπάρχουν φορολογούμενοι που έχουν αποδεχθεί τον έλεγχο και έχουν πάει να πληρώσει κιόλας. Περιμένω από την πλευρά του ΠΑΣΟ κάποια στιγμή μια απάντηση σε αυτά τα ζητήματα για αυτή την καθυστέρηση τα 3 χρόνια σχεδόν, 2010, 2011, 2012, το Δεκέμβριο του 2012 πήγε. Ελπίζω στις επόμενες τοποθετήσεις να έχω μια απάντηση. Αυτή την τριετία που χάθηκε η λίστα. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα της λίστας, σαφέστατα θέματα. Είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τα θέματα της παραγραφής, το ό,τι αφορά την τακτική δικαιοσύνη, ό,τι αφορά τη φορολογική διοίκηση. Η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα να ελέγξει τη λίστα Λαγκάρτ μέχρι 31/12/15 με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο. Αν η Βουλή ψηφίσει παραγραφή, θα πάει πιο πέρα. Η λίστα Λαγκάρτ όλοι είναι σε εισαγγελική παραγγελία. Ο εισαγγελέας δεν πάει να πει βγάλτε μία εντολή ελέγχου για τον Α, για τον Β, για τον Γ. Και οι 2062 περιπτώσεις είναι σε εισαγγελική παραγγελία. Είναι υπό έλεγχο όλες. Έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Δεν θα ξεκινήσει ο έλεγχος στις 2062 περιπτώσεις, διότι έχει μέσα διαπιστωθεί
ότι υπάρχουν και απαράδειγμα φορολογούμενοι οι οποίοι δεν ανήκουν στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Είναι Έλληνες, αλλά φορολογούνται αλλού. Άρα δεν μπορούν να ελεγχθούν. Δεύτερον, έχει ελεγχθεί, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν άλλοι φορολογούμενοι που δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Η κυβέρνηση την άνοιξε αυτή την υπόθεση και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να αφήσει ούτε παραγραφή να γίνει, ούτε κανένας να γλιτώσει όπως μεθοδεύαν άλλοι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Μισό λεπτό, κύριε Μαντά. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Αποσαφήνισε. Έπρεπε να γίνει όλη αυτή η κουβέντα. Αποσαφηνίσουν, νιστούν μερικά πράγματα πολύ πιο καθαρά. Ο κύριος Μαντάς έχει το λόγο προσωπικού. Παίρνω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να ζητήσω πρώτα απ' όλα συγγνώμη από τον κύριο Κουτσούκο. Δεν το συνηθίζω αυτό. Δεν αντιδρώ δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πολιτική η αντιπαράθεσή μου και νομίζω ότι διευκρινίστηκε πλήρως και με αυτά που είπε ο Υπουργός. Διότι ο κύριος Κουτσούκος και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν κατάλαβαν, τρεις φορές το έχει πει ο κύριος Αλεξιάδης στη διαδικασία των επιτροπών. Το έχει ξαναπεί, το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές, το έχει επαναλάβει μάλλον με σαφήνεια και στις προγραμματικές δηλώσεις. Είμαστε αρκετά υποψιασμένοι όλοι μας γύρω από αυτό το θέμα και η πολιτική μου, η κακή μου αντίδραση είχε το εξής περιεχόμενο, απλό και ζητάω και πάλι συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είχε το εξής πράγμα. Ότι δεν είναι δυνατόν, δηλαδή μπάστα, δεν είναι δυνατόν να μας εγκαλούνε για ένα ζήτημα το οποίο φέρνουν τεράστια ευθύνη, διότι την κρύβανε τόσα χρόνια. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κρυφτεί ό,τι και να κάνουνε. Και εάν θέλουμε να λειτουργήσουμε στοιχειωδώς σε αυτά τα θέματα όλοι μαζί, δεν πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, φτηνό συνδικαλισμό ή να παρουσιάζουμε νούμερα άλλα από αυτά που είναι. Είναι σαφέστατο ότι πρόκειται για εισαγγελική εντολή που αφορά ολόκληρη τη λίστα Λαγκάρντ και δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Έλεος. Ευχαριστώ. Κύριε Κουτσού, ζήτησε συγγνώμη, έγινε μια τακτοποίηση, δεν έχει το λόγο τώρα να συνεχίσουμε αυτό, μια χαρά πηγαίναμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στον κατάλογο των... Κύριε, έχουμε ψηφίσει. Εντάξει. Η Πρωτοβουλία είναι νομοθετική από τον κύριο Υπουργό. Ναι, ωραία, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως και θα ψηφίσει την παράταση. Είμαι σίγουρος θα το ψηφίσουν όλοι. Είμαι σίγουρος. Τώρα πια και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα το ψηφίσει. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στον κατάλογο ομιλητών.